Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους συνεχίζει το φετινό καλοκαίρι το πρόγραμμα Σινεμά στις Πλατείες με δωρεάν προβολές σε πόλεις και χωριά της Ηλίας. Η πρώτη προβολή θα γίνει στον Πλάτανο την Παρασκευή με την ταινία Ραούφ. Ξεκινούν αυτή την εβδομάδα οι προβολές του προγράμματος Σινεμά στις Πλατείες, που οργανώνει για τέταρτη συνεχή χρονιά σε πόλεις και χωριά του νομού Ηλίας το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους. Η πρώτη προβολή θα γίνει στον Πλάτανο την Παρασκευή 21 Ιουλίου με την ταινία Ραούφ, ενώ για το μήνα Ιούλιο έχουν ήδη προγραμματιστεί άλλες τέσσερις προβολές στον Πύργο, στην παραλία Σαβαλίων, στο Κατσαρού και τη Νέα Φυγαλία. Το πρόγραμμα Σινεμά στις Πλατείες πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι ταινίες προσφέρονται δωρεάν από την ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου, απευθύνονται σε όλη την οικογένεια και οι προβολές γίνονται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Είναι το τέταρτο καλοκαίρι. Ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια, το συνεχίζουμε. Είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Θα έχουμε μια μεγάλη γκάμα ταινιών από 37 ταινίες συνολικά, οι οποίες μπορούν να παιχθούν στις πλατείες των χωριών και των πόλεων που έχουν ενδιαφέρον. Το πρόγραμμα, όπως ξέρετε, γίνεται με την συνεργασία των τοπικών συλλόγων, τοπικών κοινοτήτων και συλλογικοτήτων πολιτών και με την υποστήριξη της κινηματογραφικής λέσχης των εκπαιδευτικών κινηματογραφικές βραδιές. Ήδη έχει κλείσει το πρόγραμμα του Ιουλίου, όπως θα έχετε δει. Προετοιμάζουμε το πρόγραμμα του Αυγούστου και ενδεχομένως να πάμε και για λίγες ημέρες το Σεπτέμβριο, ανάλογα με τα αιτήματα που θα έχουμε από τις κοινότητες. Στο μεταξύ, εκδηλώσεις ενδιαφέροντος έχουν κατατεθεί από αρκετούς φορείς και ήδη προγραμματίζονται για τον Αύγουστο προβολές σε Ανδραβίδα, Αρίνη, Γαστούνι, Δίβρη, Επιτάλιο, Κακόβατο, Κατάκολο, Λεχενά, Μιλέα, Νεράιδα, Ξηροχώρη, Πελόπιο, Στρέφη και αλλού. Οι προβολές θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτό που κάνει το πρόγραμμα είναι ότι προσπαθεί να αναβιώσει το κινητό κινηματογράφο των δεκαετιών του 1950, του 60 και του 70, όπου οι πλανώδιοι κινηματογραφιστές πήγαιναν στα χωριά και προέβαλαν ταινίες για τους κατοίκους, ανοιχτές ή κλειστές προβολές ανάλογα. Εμείς δεν φτιάχνουμε εμείς ένα πρόγραμμα όπως, δεν επιλέγουμε εμείς τους χώρους και τα χωριά. Το πρόγραμμα το επιλέγουν οι ίδιοι, δηλαδή οι ίδιοι ενδιαφέρονται, εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Εμείς ανακοινώνουμε ότι πρόκειται να κάνουμε το πρόγραμμα και οι τοπικές κοινότητες, οι σύλλογοι κλπ. Μας παίρνουν τηλέφωνο και κλείνουμε τις προβολές. Σε όποιον ενδιαφέρεται πάμε, δεν πάμε εμείς να επιβάλλουμε κάτι. Επομένως, προφανώς υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει και από τα προηγούμενα χρόνια που οι προβολές έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να σας πω επίσης ότι ορισμένες προβολές γίνονται και σε εναλλακτικούς χώρους, ας πούμε παραλίες για παράδειγμα, στα Σαβάλια, θα κάνουμε στο Κατάκολο, στην παραλία Αλκιόνους, με τον σύλλογο εκεί, το Φάρο του Κατακόλου και με πολλούς άλλους φορείς βέβαια. Και έχει την υποστήριξη όλων αυτών των ανθρώπων και επειδή εκφράζουν την επιθυμία τους για να γίνουν οι προβολές στα χωριά τους. Νομίζω ότι θα φτάσουμε γύρω στις 30 προβολές. Θα φτάσουμε γύρω στις 30 προβολές, αυτές που μπορούμε τουλάχιστον να εξυπηρετήσουμε εμείς, γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα αιτήματα. Πρέπει να σας πω ότι από ένα πρόχειρο κοίταγμα που έκανα το πρωί, είδα ότι τα τελευταία αυτά 4 χρόνια, μόνο το καλοκαίρι, έχουμε παίξει σε περισσότερα από 70 χωριά. Βέβαια κάποια ξαναπαίζουν, ξέρετε, γιατί υπάρχει ένα ενδιαφέρον από κάποιους συλλόγους που θέλουν κάθε χρόνο να κάνουν προβολές, δεν τους το στερούμε, αλλά στην περίπτωση που το πρόγραμμα σφίξει πάρα πολύ και δεν έχουμε τη δυνατότητα, θα δώσουμε σε καινούργια χωριά και θα κόψουμε κάποια από τα παλιά. Ελπίζουμε όμως να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματα.